όλο το σύμβολο της ισότητας όλων των παιδιών απέναντι στο δικαίωμα να είναι ευτυχισμένα και να ονειρεύονται. Δυστυχώς για όλους μας σήμερα, η μορφή του Αγίου Βασίλη χρησιμοποιείται ως δέλεαρ καταναλωτισμού, εξαφανίζοντας τη μαγεία και τις αξίες που αντιπροσωπεύει. Έχουμε όμως σκεφτεί πόσο ζωφερός θα ήταν ο κόσμος μας αν δεν υπήρχε η ελπίδα και η προσμονή για το καλύτερο. Πόσο ευεργετική αλήθεια είναι η παρουσία του Αγίου Βασίλη στη φαντασία των παιδιών. Αργότερα, αυτή η παρουσία θα γίνει η γέφυρα ανάμεσα στην ψυχή τους και την πραγματικότητα. Μια γέφυρα που θα τους γεμίσει με αξίες, που θα τους ακολουθούν και ως ενήλικες. Ο Άγιος Βασίλης είναι μια ιδέα, είναι ένα όνειρο, είναι ένα σύμβολο που ποτέ δεν φυλακίζεται. Αλληλεγγύη λοιπόν και ψυχική γενναιοδορία, γιατί η ζωή γίνεται φτωχότερη μόνο όταν λείπουν τα συναισθήματα. Ποτέ δεν είναι αργά να απαλλαγούμε από τις παροπίδες της ζωφαροφάνειας και να ξαναγίνουμε παιδιά. Να ξαναβρούμε δηλαδή τη φρεσκάδα της ματιάς, την πίστη ότι πάντα υπάρχει ελπίδα, ότι μπορούμε να νικήσουμε τους δράκους που μας απειλούν και τους γίγαντες που μας δυναστεύουν. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά και στις δασκάλες του παιδικού σταθμού και του νηπιαγωγείου για την αποψινή παράσταση που μας ετοιμάσαμε. Σας ευχόμαστε να περάσετε όμορφες γιορτές και να έχετε μια καλή, πολύ καλή χρονιά με υγεία και οικογενειακή ευτυχία. Ας υποδεχτούμε με ένα δυνατό χειροκρότημα τους πρωταγωνιστές μας, τα παιδιά μας. Να το δώσω πάνω. Μπράβο.
ένα νιώσουν και οι δυο άλλους τώρα να εκκληρώσουν να απολαύσουν τις γιορτές με τραγούδια και ευχές. Όπως τις άγιες μέρες, όλα τα παιδιά στη γη αγωνία έχουν πάντα, πότε Άγιος θα τα δωράκια να τους δώσει και να τα πιστευτεί. Σκάτω!